Techblog.gr, Κώστας Βλαχάκης εδώ από την έκθεση Mobile World Congress 2016 στη Βαρκελόνη και κρατάω στα χέρια μου το νέο LG G5 με οθόνη αφής 5,3 inches ανάλυσης Quad HD. Η τεχνολογία της είναι LCD IPS Quantum Display, την ονομάζει LG. Ενσωματώνει επεξεργαστή Snapdragon 820, 4 GB μνήμη RAM, 32 GB ενσωματωμένη μνήμη. Δέχεται κάρτες μνήμης microSD έως 2 TB. Η κάμερα πίσω είναι 16 MP αν χρησιμοποιήσετε μόνο τη μία ή σε συνδυασμό wide κατεβαίνει στα 8 MP, αλλά μπορείτε να τραβήξετε 135 μοιρών στον οριζόντιο άξονα φωτογραφίες για να έχετε περισσότερο περιεχόμενο μέσα σε αυτές. Η μπροστινή κάμερα είναι 8 MP και η μπαταρία αποσπόμενη στα 2800 mAh. Μεταλλική κατασκευή unibody. Βλέπετε εδώ πέρα ότι εξακολουθεί να έχει το έξυπνο πλήξο πλήκτρο. Αυτό είναι και κουμπί, αλλά είναι και αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων. Εδώ πέρα είναι το κουμπί. Αυτό το κουμπί θα σας το δείξω τώρα για να καταλάβετε τη διαφορά και το φρέσκο που φέρνει το LG G5 και δεν είναι άλλο από το ότι μπορείτε να με αυτό εδώ πέρα το κουμπί να ξεσυρταρώσετε πίσω αυτό το κομμάτι. Γίνεται εύκολο αυτό, να το. Και μπορείτε να αφαιρέσετε την μπαταρία. Αυτό σημαίνει αποσπόμενη μπαταρία. Okay. Εδώ πέρα εκτός από την μπαταρία μπορείτε να βάλετε σε αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι. Ουσιαστικά να το. Να την μπαταρία, η 2800 mAh. Σε αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι έχετε ακόμα δύο επιλογές. Εκτός από το να βάλετε άλλη μια έξτρα μπαταρία φορτισμένη από την αρχή και να έχετε ενέργεια στο κινητό σας, μπορείτε να συνδέσετε ή ένα εξωτερικό κάμερα module που ουσιαστικά βγαίνει σε αυτό εδώ πέρα το σημείο ένα τετράγωνο κουτάκι που έχει κατευθείαν πλήκτρο για να το κρατάς κατευθείαν και να φωτογραφίζεις φωτογραφία ή βίντεο και ένα jog για να κάνετε το zoom. Θα το δείτε σε κάποια άλλη φωτογραφία ή βίντεο. Ή μπορείτε να συνδέσετε σε συνεργασία με την Bang & Olufsen έναν προενισχυτή ηχείων, θα τον λέγαμε, για να έχετε καλύτερο ήχο. Να αναβαθμίσετε δηλαδή την ποιότητα του ήχου του LG G5. Και φυσικά εδώ πέρα μπορείτε να δείτε, έχω και το quick cover, το οποίο θα σας το δείξω αργότερα. Οπότε κουμπώνω την μπαταρία εδώ και όπως βλέπετε το συρταρώνω έτσι και με ένα κλικ κουμπώνει και δείχνει να κουμπώνει καλά σε αυτό το σημείο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μπορώ να καταλάβω ότι με πολλές φορές χρήση βάλε βγάλε δείχνει να μην αρχίζει να παίζει αυτό, αλλά στην πορεία θα φανούν όλα. Πατάω παρατεταμένα πίσω το πλήκτρο για να κάνω το power on. Να σας πω επίσης ότι η συσκευή είναι πάρα πολύ ελαφριά. Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή το βάρος της, αλλά είναι πανάλαφρη, λεπτή και μου αρέσει ιδιαίτερα, μάλλον και ξεχωρίζει για όλους εμάς, η unibody αλουμινένια κατασκευή με την αποσπόμενη μπαταρία από κάτω. Τώρα τα άλλα δύο για το extra module της κάμερας και του ήχου δεν το βρίσκω. Αυτή τη στιγμή το πιο χρηστικό φαίνεται και ακούγεται ότι είναι η μπαταρία βάλε-βγάλε. Δείτε το και γύρω-γύρω πώς είναι. Είναι λεπτό. Εδώ η έξοδος των ακουστικών. Συν πλην ήχου. Το κουμπάκι για να ξεσυρταρώσει εδώ το module. Και το συρταράκι για την κάρτα SIM και την microSD, όπως είπαμε, έως 2 TB. Okay. Να τη και η συσκευή μέσα. Επίσης αυτό που μπορώ να παρατηρήσω και είναι ωραίο είναι εδώ πάνω στην οθόνη βλέπετε ότι το γυαλί κάνει μια καμπύλη, μια κούρμπα, αλλά είναι 2,5D αλλά προς τα εδώ μπροστά, όχι που το έχουμε συνηθίσει στις άκρες της συσκευής, συνήθως δηλαδή σε 2D υλοποιήσεις. Δεν ξέρω αν το πιάνει καλά η κάμερα, δείτε εδώ πέρα, συγγνώμη, πηγαίνει έτσι και κατεβαίνει το γυαλί από πάνω. Και μπορείτε να το δείτε και κλειστό στα χέρια μου. Πραγματικά είναι ποιοτικό και μαζεμένο. Και φυσικά φαντάζομαι ότι έχει και το knock-on, knock-off. Από πάνω πάμε κατευθείαν στις ρυθμίσεις. Να τσεκάρουμε. About phone.
software version Android Marshmallow 601. Και η συσκευή έχει κωδική ονομασία LGH850. On screen τα κουμπιά. Πάμε να δούμε τι άλλο, έτσι, κάποιες πρώτες ρυθμίσεις. Να πω ότι εντάξει, όλα δουλεύουν ρολόι και με το παραπάνω. Η μνήμη 4 GB, όπως είπαμε, ενσωματωμένη 32 GB και υποδοχή για microSD, Game Optimizer, Full Optimization, Resolution, Frame Rate κτλ. Όχι, δεν θέλω Game Optimizer για να πηγαίνει πιο τουμπάνο το κινητό και να διάσει μπαταρία πιο γρήγορα. Tap and Pay, φυσικά με NFC, Display, Auto, Always On Display. Μπορείτε να έχετε, όπως βλέπετε, να εμφανίζονται εδώ πέρα ειδοποιήσεις και άλλα χωρίς να χρειάζεται να το ενεργοποιήσετε, ειδοποιήσεις και άλλα χωρίς να χρειάζεται να το ενεργοποιήσετε ώστε να καίτε μπαταρία. Και συγγνώμη, sound and notification, display. Πάμε να δούμε αν έχει μέσα και καμία φωτογραφία. Ένα βίντεο βλέπω μόνο. 360 βίντεο. Να πω ότι μαζί με το concept LG G5 θα έρθουν και αρκετά αξεσουάρ. Η LG τα ονομάζει LG Friends, οι φίλοι του LG. Ίσως να είναι συμβατά και με άλλες συσκευές εκτός από την LG. Και πρόκειται ουσιαστικά για μια κάμερα 360 που θα πωλείται ξεχωριστά για να τραβάτε φωτογραφίες και βίντεο 360 όπως αυτό. Θα υπάρχει virtual reality γυαλιά για να μπορείτε να βλέπετε περιεχόμενο, που δεν θα χρειάζεται όμως να βάζετε το κινητό πάνω στα γυαλιά και να έχει βάρος, αλλά απλά θα το συνδέετε. Μας είπαν ότι είναι 1,3 ελαφρύτερο, 1 τρίτο ελαφρύτερο από το να έχεις τα συσκευή με γυαλιά στο πρόσωπό σου, virtual reality. Ενώ θα υπάρχει και smart controller, μια συσκευή στρογγυλή, ένα ρομποτάκι σαν τον Sphero, τον BB-8 που θυμάστε ότι έχουμε δει, από ένα ρομποτάκι το οποίο πωλείται και είναι από το Star Wars, και αυτό θα μπορεί να τρέχει και να παρακολουθεί με κάμερα μέσα στο σπίτι σου και να παρακολουθείς, να παίζεις ας πούμε με το σκύλο, θα έχει ένα λεϊζεράκι, ή και με Wi-Fi να συνδέεται από το σπίτι σου και να παρακολουθεί, από απόσταση και να παρακολουθείς μέσα στο σπίτι σου τι συμβαίνει. Τέλος πάντων, ένα ολόκληρο concept, καλά μας τα έλεγε η LG, μας έκανε teasing πριν παρουσιαστεί, ότι ένα ολόκληρο concept θα είναι πίσω από το G5. Τέλος πάντων, αυτά, Κώστας Βλαχάκης, techblog.gr. Εδώ από την έκθεση Mobile World Congress 2016 βλέπετε και το quick cover. Για παράδειγμα, τώρα που πάτησα από πίσω να κλείσει ή να ανοίξει, πώς σας τα εμφανίζει εδώ, ή όταν έρχεται εισερχόμενη κλίση μπορείτε να την απαντήσετε ή όχι. Αυτό είναι το G5, Κώστας Βλαχάκης, bye bye.